Κατά την άποψή σας, πού πρέπει να επικεντρωθεί ο ελληνικός τουρισμός τα επόμενα χρόνια, τι είναι αυτό που θα μας δώσει ο κριτικό πλεονέκτημα για να πάμε μπροστά 50 χρόνια. Είναι η ποιότητα, είναι η διαφοροποίηση, τι είναι αυτό? Δώστε, παιδιά, μισό λεπτάκι να πάρουμε τις προηγούμενες ερωτήσεις, γιατί ένα μυαλό το έχουμε και αρχίσει και μπλέκει το πράγμα. Συγγνώμη, λοιπόν, μπορώ να κάνω. Για το marketing, μια μικρή παρέμβαση απλά για να κάνουμε. Κυρία, μια ερώτηση. Ό,τι σε σηκώνω πολύ ώρα το χέρι. Με συγχωρείτε, για να κλείσουμε, ναι, να μην σας ταλαιπωρώ άλλο. Ακούγεται αυτό. Είμαι καθηγήτρια στην Νάξο. Δεν είμαι από εκεί. Έχω διαπιστώσει όμως κάτι με τους μαθητές μου, ότι σε επαγγελματικό λύκειο που έχουν ειδικότητα τουριστικών επαγγελμάτων κτλ. Έχω διαπιστώσει ότι τα παιδιά δυσκολεύουν οι συνάδελφοι να πείσουν τα παιδιά ή τέλος πάντων να τα κατευθύνουν προς τις σπουδές των τουριστικών επιχειρήσεων. Για τον απλούστατο λόγο ότι τα παιδιά έχουν την αίσθηση ότι μπορούν να καταφέρουν πάρα πολλά στον τουρισμό ή τουλάχιστον αυτά που επιζητούν, χωρίς μεγάλο κόπο. Μπορείτε να μου πείτε, χωρίς δηλαδή σπουδές, χωρίς γνώσεις περαιτέρω κτλ. Μπορείτε να μου δώσετε έτσι μια πιστική απάντηση που μπορούμε να δώσουμε εμείς στα παιδιά για ποιο λόγο θα πρέπει να έχουν μια θεωρητική κατάρτιση πάνω στον τουρισμό. Ευχαριστώ. Θα δώσουμε πολλές πιστικές απαντήσεις, γιατί είναι ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει όλους και νομίζω ότι μπορούν να το καλύψουν οι συνάδελφοι με επαρκώς. Για να κλείσουμε λίγο με το marketing, ένα θεματάκι θέλω να σας πω μόνο. Το marketing, καταρχάς, έχω μαζί μου δύο στελέχη από το marketing και έναν από το HR. Τα δύο από τα παιδιά είναι νέα παιδιά, είναι στην εταιρεία ένα ή δύο, τρία χρόνια. Ξεκίνησαν όπως ξεκίνησατε εσείς και η πρώτη τους δουλειά ήταν να έρθουν σε εμάς. Είναι ανερχόμενα και τα δύο. Παίρνουν τις ευκαιρίες που πρέπει να παίρνουν. Γιατί ναι, δίνουμε σημασία στο marketing. Το θέμα είναι αν το marketing που εννοούμε εμείς και το marketing που εννοούν οι πολυεθνικές είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ίσως όχι. Ίσως να μην είναι και τόσο εύκολο. Ίσως τα κονδύλια που διαθέτουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, που είναι περισσότερο οικογενειακές και λιγότερο πολυεθνικές, να μην επαρκούν για να κάνει τόσα πράγματα. Αλλά η Αλντεμάρ παρόλα αυτά έχει 3,5 εκατομμύρια budget σε ετήσιο μόνο για τα θέματα marketing, από τη μισθοδοσία μέχρι την υλοποίηση του προγράμματος. Τι προσπαθώ να σου πω. Πολύ σωστά ο Φώτης είπε, υπάρχει το ίντερνετ. Το ίντερνετ δίνει λύσεις χωρίς κόστος. Αλλά οι ευκαιρίες, και αν υπάρχει το marketing, υπάρχει. Θα σου πω πού στερεύουν οι ιδέες και πού στερεύει το αποτέλεσμα. Εκεί που στερεύει το κίνητρο. Ένας άνθρωπος που θέλει να πετύχει στο marketing, αποκλείεται να μην πετύχει, γιατί ο τουρισμός διψάει για marketing. Διψάει για λύσεις, διψάει για ιδέες και διψάει για καινοτομίες. Αν σας πω ποιο είναι το νούμερο ένα αντικείμενο έρευνας στο ίντερνετ, τι ψάχνει πρώτο ο κόσμος, ξέρετε? Το σεξ. Το δεύτερο είναι ο τουρισμός. Ψάχνει ξενοδοχεία. Λυπάμαι που το φέρνω πολύ το σεξ, αλλά φαντάζομαι ότι δεν σας ενοχλεί και ιδιαίτερα. Λοιπόν, είναι το δεύτερο πράγμα. Το πρώτο, δεύτερο. Πού θα μείνω, με τι θα ταξιδέψω και αρχίζω να συγκρίνω και τιμές. Ως εργαλείο σε πάει παντού. Η ένστασή μου κυρίως ήταν στο πώς προωθείται ο επαναλαμβανόμενος τουρισμός. Δηλαδή ότι αυτός ο τουρίστας θα ξανάρθει στην Ελλάδα. Γιατί του άρεσε η ελληνική κουλτούρα, του άρεσε να βλέπει τη δουλειά. Μόνο μία εγγύηση έχουμε. Το όνομά σου πάλι, γιατί δεν. Ιωάννα, έχουμε μόνο μία εγγύηση. Να φύγει ευχαριστημένος. Αν δεν φύγει ευχαριστημένος. Δεν είναι Ελλάδα, δεν είναι ότι βλέπει Ελλάδα, βλέπει ένα ξενοδοχείο. Θα σου πω όμως. Μιλάς μόνο για το All Inclusive. All Inclusive. Αλλά και πάλι θα ξαναγυρίσει. Συγγνώμη. Εάν φύγει ευχαριστημένος. Το All Inclusive, παιδιά, δεν το εγκαθίδρυσαν οι ξενοδόχοι, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ήταν μια τάση της αγοράς η οποία ήρθε και στην Ελλάδα, γιατί ο κόσμος έχει λιγότερα χρήματα να ξοδέψει και θέλει να τα ξοδέψει πιο συνετά. Το All Inclusive για εμάς, για τους ξενοδόχους, ήταν κάτι το οποίο δεν το επιλέξαμε, δεν θα το επιλέγαμε, γιατί αυτό σημαίνει αλλίωση των υπηρεσιών και δεν τον θέλουμε. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για αυτό. Όταν πας στην Νάξο, στην Κρήτη, οπουδήποτε, να πιεις ένα καφέ, καπουτσίνο, με 4,5 ευρώ που τον πουλάνε και είσαι τουρίστας και έχεις 800 ευρώ να ξοδέψεις στην εβδομάδα σου, θα διαλέξεις τον ίδιο καφέ με τα 2,5. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Θεωρείτε ότι έχει περάσει η αίσθηση ότι οι Έλληνες είναι σχουροκερδείς στο εξωτερικό? Δηλαδή δεν επιλέγουν την Ελλάδα γιατί ξέρουν ότι θα προσπαθήσουν να τους κλέψουν, να τους κρεώσουν περισσότερο? Είμαστε ακριβή χώρα. Είμαστε.
Όχι, όχι, όχι. Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο μέσο εργατικό κόστος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Αμερική, με 42-43%, όταν η Ισπανία που είναι δεύτερη, η Ιταλία που είναι δεύτερη έχει κοντά στο 36% και η Ισπανία έχει 32%, οι ευρωπαϊκές χώρες. Γιατί το ξέρετε ότι ο τουρισμός πληρώνει διπλά ταμεία. Το ξέρετε ότι ο τουρισμός υποχρεούται με τον τρόπο που λειτουργεί να πληρώνει ένα σωρό στοιχεία σε εισαγωγικά, προσθετικά, τα οποία δεν τα έχουν άλλες χώρες. Εμείς εκεί αδυνατούμε να βγούμε φτηνοί. Και δεν ισχύει μόνο για μας, έτσι, παιδιά, ισχύει και για το καφενείο και για το εστιατόριο και για όλο τον κόσμο. Είμαστε ακριβή χώρα. Και δεν προσαρμοζόμαστε. Λοιπόν, Μανώλη. Λοιπόν, για το χειμερινό τουρισμό, θα έλεγα ότι είναι μια από τις μορφές εναλλακτικού τουρισμού που ανέφερε και ο Ευγένιος και ο Νίκος. Το οποίο θεωρώ ότι μπορεί βεβαίως να σπάσει την εποχικότητα που μαστίζει πραγματικά τον ελληνικό τουρισμό. Τα τελευταία χρόνια πιστεύω ότι ανεβαίνει πάρα πολύ ο χειμερινός τουρισμός. Βεβαίως και αρκετοί επιχειρηματίες έχουν αρχίσει να δραστηριοποιούνται δημιουργώντας καινούριες μονάδες σε χειμερινούς προορισμούς. Από εκεί και πέρα όμως, για να αναπτυχθεί και αυτή η μορφή εναλλακτικού τουρισμού, θεωρώ ότι πρέπει να συμβάλλει και το κράτος. Γιατί μπορεί ο καλός επιχειρηματίας να επενδύσει τα πολύ καλά του και τα ωραία του λεφτά σε μια ωραίο χειμερινό προορισμό. Αν αυτός δεν έχει να του προσφέρει όμως τίποτα, ενώ δεν υπάρχει ένα χιονοδρομικό κέντρο, όταν θα χιονίσει δεν θα υπάρχει υποδομή να ανοιχθούν γρήγορα οι δρόμοι, αν δεν υπάρχει ο σωστός ο δρόμος, δεν υπάρχουν τρόποι εύκολης μετάβασης στον προορισμό αυτό, είναι πάρα πολύ εύκολο και φυσιολογικό αυτή η επένδυση να είναι αρνητική, να καταλήξει στο μηδέν. Για το λίγο διάστημα που πέρασα, ας το πούμε, και σπούδασα για λίγο στην Ελβετία, ξενοδοχειακά, με το που χιόνιζε, βγαίνανε τουλάχιστον 3-4 μηχανήματα και καθάριζαν τους δρόμους. Τα χιονοδρομικά κέντρα που είχαν αυτοί οι άνθρωποι ήταν κάτι ασύλληπτο. Οι υπηρεσίες που προσέφεραν τα χιονοδρομικά, και δεν ήταν από ένα lift απλά να ανεβεί πάνω στην κορυφή του βουνού για να κατεβεί απλά να κάνει σκι. Υπήρχαν υπηρεσίες για παιδιά, υπήρχε ιατροφαρμακευτική κάλυψη, υπήρχαν 1,002 μπαρ, καφετέριες, συνεχής λειτουργίας με τρομερό απίστευτο σέρβις. Εδώ πέρα ανεβαίνει, παραδείγματος χάρη στον Παρνασό, και τη μία είναι χαλασμένο το lift, την άλλη δεν λειτουργεί το ένα, την άλλη δεν λειτουργεί. Δεν έχει ρεύμα. Όλα αυτά τα πράγματα βεβαίως δεν μπορούν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για κάποιον επιχειρηματία να επενδύσει. Οποιαδήποτε επένδυση μεγάλης κλίμακας σε περιοχές με προοπτικές είναι καλή επένδυση. Πρέπει να γίνεται με τον νόμο. Ανέφερε ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα για το οποίο εγώ είμαι κάθετα αντίθετος, και εγώ και ο Φώτης τάσσομαστε σε αυτή την πλευρά. Έχουμε πολύ παρόμοιες ιδέες και έχουμε δουλέψει και αρκετά χρόνια στο να λέμε ότι οι φυσικοί πόροι δεν πρέπει να εξαντλούνται, αλλά σε καμία περίπτωση ούτε καν να χρησιμοποιούνται για παραπάνω από αυτό που αντέχει μια περιοχή. Θα έχετε διαβάσει ότι το 2030 χοντρικά θα χρειαζόμαστε 2 πλανήτες για τις ανάγκες μας, για τις ανάγκες που έχουμε με τον τρόπο που κινούμαστε σήμερα. Επίσης, θα έχετε ακούσει ότι ο μέσος Έλληνας καταναλώνει περίπου 2 φορές το νερό που καταναλώνει ο μέσος Ευρωπαίος. Όταν λέμε ο Έλληνας, εννοούμε μαζί με τους τουρίστες, γιατί δεν διαφοροποιείται το στοιχείο. Μιλώντας για αυτό το κομμάτι, θα σου έλεγα ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να βοηθήσουν οποιαδήποτε μικρή επιχείρηση, γιατί δημιουργούν ένα πολύ μεγαλύτερο ρεύμα. Το μεγαλύτερο ρεύμα κάνει γνωστή την περιοχή. Την επόμενη φορά, ο πελάτης αναζητάει και άλλες εναλλακτικές στην ίδια περιοχή. Πάντα με την προϋπόθεση ότι γίνονται σε μια περιοχή η οποία το σηκώνει και με έναν τρόπο που να προάγει την απασχόληση, ναι, γιατί τι ποσοστό ανεργίας έχετε στη Μεσσηνία, το ξέρεις? Γύρω στο 12. Αν ο κόσμος είναι έτοιμος να δεχτεί δουλειές που δεν έχει βάλει στο σκληρό ακόμα, αλλά θα το επεξεργαστεί και θα δει, ναι, είναι μια προοπτική για μένα, θα βρει δουλειές.